Χαίρετε. A story as old as time. Μια ιστορία τόσο παλιά όσο ο χρόνος. Αυτή η ιστορία που έχει στείλει μια φίλη αφορά ένα πρόβλημα, αφορά μια δυστυχία που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω που υπάρχεις και κάνεις όλη αυτή την ψυχοεκπαίδευση σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα. Τη γνωρίζω αυτή την κοπέλα από παλιά. Ο λόγος που θέλω να μοιραστώ την ιστορία μου είναι για να ενδυναμωθεί ο κόσμος. Εγώ είμαι τυχερή που κάνω ψυχοθεραπεία τα τελευταία 6 χρόνια. Διαφορετικά δεν θα μπορούσα να βγω ζωντανή από την όλη ψυχολογική κακοποίηση. Μιλάει για πολύ άσχημες εμπειρίες στον εργασιακό χώρο, που φυσικά συνιστούν αυτό το οποίο ονομάζουμε mobbing. Εγώ εργάζομαι σε μια υπηρεσία. Εργαζόμουν με 4 υπέροχους, το υπέροχους το λέει ειρωνικά, τοξικούς, κομπλεξικούς άνδρες, οι οποίοι μου έκαναν εργασιακό εκφοβισμό. Έχουν μετατεθεί όλοι επιτέλους. Γλίτωσες, μπράβο. Δυστυχώς οι συγκυρίες της ζωής μου, καθότι έχασα τον πατέρα μου σε νεαρή ηλικία και δεν υπήρχε οικονομική ευχέρεια για να κάνω πτυχίο, είχαν ως αποτέλεσμα να τελειώσω γραμματειακές σπουδές σε ιδιωτικό κολέγιο και τα αγγλικά μου να μην είναι άπτεστα όταν ήρθα σε αυτό το πόστο. Οι προϊστάμενοι μου με κοροϊδεύαν επειδή κατάγομαι από χωριό και επειδή μεγάλωσα σε μια κλειστή κοινωνία με αγράμματους γονείς. Σε διαβεβαιώνω, μεγάλωσα με 2 υπέροχους γονείς που μου δίδαξαν την αγάπη, το σεβασμό και την εκτίμηση. Δεν μεγάλωσα καθόλου με καταπίεση. Είχα ελεύθερη επιλογή και στις εξόδους μου και στις αποφάσεις μου για τη ζωή μου. Για όλους αυτούς ήμουν μια χωριάτα, αγράμματη, άχρηστη, αμόρφωτη. Αυτό με αποκαλούσα. Και το προφίλ αυτών που με αποκαλούσαν έτσι ήταν και οι 2 γκέι που δήλωνα straight. Διευκρινίζω, δεν έχω καθένα θέμα με την ομοφυλοφιλία. Έχω φίλους γκέι και είναι εξαιρετικοί. Όμως αυτοί ήταν γκέι και δήλωνα straight, κάτω όπως γράφει φίλη. Ένας εξ αυτών μεγαλωμένος πλουσιοπάροχα με κοινωνικό στάτους οι γονείς του. Ο άλλος μεγαλωμένος σε χωριό. Οι δε άλλοι 2 συνάδελφοι ήταν μια γυναίκα μεγαλωμένη σε πόλη, η οποία δήλωνε ακτιβίστρια. Ο άλλος ένας παντρεμένος πλούσιος με γυναίκα πολύ γνωστή κοινωνικά και επίσης κερατού, δεν απατούσε, λεφτάκιας και με πολύ μέσον. Μόνη μου έψαξα για σπίτι εδώ στη νέα περιοχή που μένω, που είναι η υπηρεσία που μετατέθηκα. Μόνη μου επιβίωσα. Κανείς δεν με βοήθησε. Πάντα αυτοί οι συνάδελφοι περηφανεύονταν για τις μάρκες των ρούχων τους, τα εστιατόρια, τα business class seats, δηλαδή το γεγονός ότι ταξίδευα σε θέση επιχειρηματική, πρώτη θέση, τα πανάκριβα κρασιά κτλ. Εγώ δεν είμαι ηλιστής άνθρωπος και δεν με απασχολούν ποτέ όλα αυτά, ούτε ντρέπομαι για αυτό που είμαι. Μέσα στο μυαλό τους είχαν σημασία τα ακαδημαϊκά προσόντα για το ήθος των ανθρώπων, στο δικό τους κλειστό κυπριακό μυαλό. Το ξέρω ότι δεν ισχύει επιστημονικά αυτό. Ακόμη και ψυχολόγοι και ψυχίατροι είναι διαταραγμένες προσωπικότητες και έχουμε και από αυτούς αρκετούς στην Κύπρο. Ουδέν σχόλιο. Έζησα μαρτύρια, φωνές, υποτίμηση για την προσωπικότητά μου, για το στυλ μου. Μου έλεγαν είσαι άχρηστη, δεν κόβει το μυαλό σου, δεν μιλάς αγγλικά και πολλά άλλα που ας τα γράψω δεν τελειώνουν. Να σου διευκρινίσω ότι έχω πολλούς καλούς φίλους και μια φυσιολογική απλή ζωή. Ποτέ μου δεν το πήρα επάνω μου ότι εργαζόμουν στη θέση που εργαζόμουν, ούτε με νοιάζει. Στην προηγούμενη μου δουλειά όλοι με αγαπούσαν, με χτιμούσαν, πάντα ήμουν χαμογελαστή. Σε αυτή τη δουλειά έχασα το χαμόγελό μου, πήγαινα στο σπίτι και έκλαιγα. Με θεωρούσα χαζή. Στα 2,5 χρόνια ξύπνησα, μετά από εντατική ψυχοθεραπεία. Πώς νομίζεις ότι το εξέλαβαν όταν τους είπα για την ψυχολόγο μου? Εννοείται ότι μου είπαν ότι δεν είναι καλή η ψυχολόγος μου και είμαι τρελή και μου τρώει τα λεφτά μου. Εν τω μεταξύ, πρόκειται για μια κλινική ψυχολόγο η οποία διδάσκει σε πανεπιστήμιο της στην Αυστραλία. Δεν το περηφανεύομαι, ξέρεις πολύ καλά το σύστημα της Αυστραλίας πόσο αυστηρό είναι. Επομένως, αν δεν ήταν καλή, θα εργαζόταν εκεί. Μα τι τους νοιάζει, τι τους κόφτει τους συναδέλφους σου, αν είναι καλή ψυχολόγος σου ή όχι, και γιατί να σε υποτιμούν και να σε μειώνουν συνέχεια. Θέκλα μου, υπέστηκα πολλά. Αυτός ο πόλεμος, θεωρώ, όταν κάποιος δεν έχει ψυχολόγο, γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει την οικονομική ευχέρεια, μπορεί να σε οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο, ο ψυχολογικός πόλεμος. και στο βιβλίο μου «Ο Ψυχολογικός Πόλεμος» που κυκλοφορεί τις εκδόσεις Ψυχογιός, περιγράφω όλα τα είδη ψυχολογικού πολέμου, μεταξύ εξ αυτού και του εργασιακού, όπως αυτό περιγράφει η φίλη. Χάνεται όλο σου το είναι, μειώνεσαι, ξεφτιλίζεσαι σαν άνθρωπος, πονάς, υποφέρεις. Έχω κριθεί ακόμη και για την πίστη μου στο Θεό, διότι οι δηλωμένοι άθεοι κάνουν την αθεία τους πίστη. Όλα αυτά τα κάνουν οι εκφοβιστές γιατί γουστάρουν να έχουν εξουσία πάνω σε άλλους, λόγω κόμπλεξ, έχουν πολλά θέματα με τον εαυτό τους και τα οποία δεν λύνουν και δεν θα λύσουν ποτέ. Ένας άνθρωπος που σέβεται και εκτιμά τον εαυτό του και δεν έχει τέτοια θέματα δεν συμπεριφέρεται έτσι. Πολύ σωστά το βρήκες, πολύ σωστά το εντοπίζεις. Ένας άνθρωπος που είναι εντάξει και είναι καλά με τον εαυτό του και νιώθει ο ίδιος επαρκής, θα βλέπει και τους άλλους επαρκείς. Εν κατακλείδη, ξυπνήστε με κεφαλαία, ξυπνήστε. Δεν έχουν καμιά σημασία τα ακαδημαϊκά προσόντα, καμία σχέση με το τι άνθρωπος είσαι. Μην τυφλώνεστε και το πιο σημαντικό, δεν έχετε το πρόβλημα εσείς τα θύματα. Αυτοί το έχουν, οι θύτες. Πραγματικά πιστεύω ότι όλα γυρνάνε από την ίδια τη ζωή. Καλό κάνεις και βρίσκεις και το αντίθετο. Άμα κάνεις καλό θα βρεις καλό μπροστά σου, άμα κάνεις κακό θα βρεις κακό μπροστά σου. Λέγεται και κάρμα. Νομίζω στην ινδουική παράδοση λέγεται κάρμα. Ο Θεός μου έστειλε νέους συναδέλφους, όμορφες ψυχές καλλιεργημένες, οι οποίοι δεν με κατακρίνουν και δεν με κοροϊδεύουν. Αγάπη μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Βγήκα από το σκοτάδι, είμαι δυνατή και μακριά από το ξικουσκούκλα μου, χαίρομαι. Βλέπω και τις φωτογραφίες του στο Facebook και σε βλέπω πως ανανεωμένη και καλά φαίνεσαι. Χαίρομαι. Όταν φύγει ένας άνθρωπος από περιβάλλον ψυχολογικού πολέμου και αναπνεύσει ελεύθερα, φαίνεται παντού. Και στα μαλλιά του και στη φάτσα του και στο χαμόγελο του, παντού. Ζητήστε βοήθεια. Δεν έχει σημασία στη ζωή, δεν έχουν σημασία στη ζωή ούτε τα χρήματα, ούτε τη θέση κατέχουμε στην κοινωνία, ούτε τα υλικά αγαθά. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Σημασία έχει να είμαστε καλλιεργημένοι, να κάνουμε πνευματικό αγώνα και να είμαστε καλά μέσα μας. Ναι, κόρη μου, ναι. Θέκλα μου, ναι, κυκλοφορούν αδιάγνωστοι και το πιο τραγικό, όταν δεν τους ξέρεις καλά και δεν εργαστείς μαζί τους και ρωτήσεις άλλους για αυτούς, θα σου πούν τα καλύτερα. Όποιος δεν σε ξέρει ακριβώς αγοράζει. Επίσης, ανάλογα με τι επαγγελματικό συμφέρον είχαν, συμπεριφερόντουσαν. Δηλαδή, επειδή ιεραρχικά είχαν συμφέροντα ένας από τον άλλο, μεταξύ τους ήταν άψογοι. Επειδή δεν είχα συμφέρον από μένα που ήμουν υφιστάμενοι τους, γι' αυτό μου συμπεριφέρονταν έτσι. Βεβαίως. Ελπίζω να βοηθήσει η ιστορία μου. Πάντα βγαίνουμε νικητές και κερδισμένοι από αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, σε αγαπώ να ξέρεις. Και εγώ σε αγάπω πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι τόσο δυνατή, που έχεις εξελιχθεί σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Εδώ θα σας πω ένα μυστικό, ότι την κοπέλα αυτή είχα την τιμή και την ευλογία να την έχω πελάτησά μου πριν 6 χρόνια. Τότε που λες ότι ξεκίνησες τη ψυχοθεραπεία. Κόρη, κόρη. Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, μια πολύ όμορφη ψυχή. Είναι μια κοπέλα αγωνίστρια. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι αυτοδημιούργητη. Έχει δουλέψει σκληρά και εντατικά με τον εαυτό της για να εξελιχθεί στον άνθρωπο που είναι. Γι' αυτό την έχω και φίλη στο Facebook και βλέπω και τις ενημερώσεις της και τις φωτογραφίες της. Παρόλο που όταν σταμάτησα να κάνω ψυχοθεραπεία, είχαμε ήδη σταματήσει τη θεραπεία μας και προφανώς όταν μετατέθηκε σε αυτό το νέο πόστο και δέχθηκε το μόπινγκ που δέχθηκε, αναγκάστηκε να κάνει ξανά ψυχοθεραπεία και χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκες μια καλή ψυχολόγο που να είσαι συνδεδεμένη μαζί της και να σε βοηθήσει τόσο πολύ στο να εξελιχθείς σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που δεν φοβάται, που δεν κολλάει, που δεν κολώνει, με συγχωρείς για την έκφραση, και που μπορεί να δει μέσα από το σκοτάδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή σου. Σε βλέπω που ασχολείσαι με τα βίντεο στο κανάλι. Πολλές φορές μου στέλνεις μηνύματα στο Messenger και μου λες είδα αυτό το βίντεο, μου άρεσε αυτό το βίντεο, λες τη γνώμη σου. Και χαίρομαι που μαθαίνω ότι κάνεις ξανά ψυχοθεραπεία και ότι δυναμώνεις και εξελίσσεσαι τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν εξελισσόμαστε επαγγελματικά, που γνωρίζω ότι με το σπαθί σου έχεις εξελιχθεί επαγγελματικά, δεν είχες ούτε μπάρπα στην κορώνη, δεν είχες ούτε μέσον, δεν είχες ούτε γνωριμίες, ούτε ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος θα λειτουργούσες με αθέμητα μέσα για να επιτύχεις το σκοπό σου. Όταν εξελισσόμαστε επαγγελματικά και αλλάζουμε εργασιακό περιβάλλον, είναι πολύ πιθανόν να βρεθούμε σε πολεμικό πεδίο. Όσο εξελίσσεται ένας άνθρωπος, όσο προάγεται ένας άνθρωπος εργασιακά, τόσο πιο εύκολο είναι να τύχει θύμα των τοξικών που μπορεί να εργάζονται στον ίδιο χώρο. Είναι λυπηρό, είναι τραγικό, είναι ασχολίαστο στη σημερινή εποχή να κρίνουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλο με βάση το τι ακαδημαϊκά προσόντα έχουν, με βάση την καταγωγή τους, αν είναι από χωριό ή αν είναι από την πόλη, με βάση τον ντύσιμο τους ή την εμφάνιση τους ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι τύποι που περιγράφεις προφανώς έβγαζαν τα κομπλεξιλίκια τους πάνω σου. Γιατί εσύ είσαι αυτή που είσαι, δεν έχεις κανένα θέμα με το ποια είσαι, το γνωρίζω γιατί σε γνωρίζω προσωπικά. Και αυτοί προφανώς δεν είναι σε καλή σχέση με τον εαυτό τους. Άμα λες ότι δύο από αυτούς ζουν μια κρυφή ζωή ή ότι όλοι αυτοί που έχεις περιγράψει έτσι όπως τους έχεις περιγράψει είναι ματεριαλιστές και ασχολούνται μόνο με υλικά αγαθά, είναι πολύ φυσιολογικό αυτοί οι άνθρωποι λόγω των δικών τους μειονεξιών, λόγω των δικών τους ελλείψεων να ενοχλούνται να βλέπουν έναν άνθρωπο αυθεντικό. Έναν άνθρωπο ο οποίος τολμάει να είναι ο εαυτός του και δεν προσποιείται να είναι κάτι άλλο. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχεις πει, το συμφέρον. Ότι κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται καλά με τους άλλους, συμπεριφέρονται καλά στους άλλους εάν έχουν συμφέρον και αν δεν έχουν συμφέρον, συμπεριφέρονται άσχημα. Αυτό ακριβώς δείχνει το ποιόν ενός ανθρώπου. Για να καταλάβεις έναν πνευματικό άνθρωπο, για να καταλάβεις έναν άνθρωπο αξιόλογο, θα το δεις πώς συμπεριφέρεται σε όλους. Και ειδικά σε εκείνους τους οποίους δεν έχει ανάγκη, σε εκείνους από τους οποίους δεν έχει να προσδοκίσει κάποιο συμφέρον. Κάπου διάβαζα που λέει δες κάποιον πώς συμπεριφέρεται στην κυρία που καθαρίζει, πώς συμπεριφέρεται στο σερβιτόρο, στη σερβιτόρα, στον κύριο που σερβίρει, στην κυρία που σερβίρει, πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους που του παρέχουν υπηρεσίες. Και θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση πώς συμπεριφέρεται και στους υφιστάμενους του, Η ιεραρχία, η εργασιακή ιεραρχία, το να έχουμε ψηλότερη θέση από τον άλλο, δεν μας κάνει να είμαστε ουσιαστικά καλύτεροι από τον άλλο, ούτε μας δίνει κανένα σπουδαίο προσόν. Ίσα-ίσα μας δίνει περισσότερη ευθύνη για να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Θα ξεχάσω τους γονείς μου, να συζητούν μεταξύ τους. Η μητέρα μου είναι φιλόλογος, εκπαιδευτικός στη μέση εκπαίδευση, και ο πατέρας μου θεολόγος. Η μητέρα μου δεν είχε επιδιώξει να πάρει ιδιαίτερες προαγωγές. Ο πατέρας μου όμως είχε φτάσει μέχρι και ηλικιάρχης και η μητέρα μου του έλεγε ότι θα ήταν δύσκολο για μένα να έκανα τη δουλειά του ηλικιάρχη ή του γυμνασιάρχη που ήταν προηγούμενος ο πατέρας μου, γιατί θα έπρεπε να έχω συνεχώς έγνοια, να μην παραμελήσω κανέναν υφιστάμενο, να μην αδικήσω κανέναν υφιστάμενο και είναι τεράστια ευθύνη να είσαι προϊστάμενος. Η μητέρα μου είχε φτάσει στις προαγωγές της να είναι βοηθός Α. Ενώ θα μπορούσε, αν το επιδίωκε, και εκείνη να εξελιχθεί και να γίνει διευθύντρια σε ένα γυμνάσιο ή σε ένα λύκειο. Δεν το επιδίωξε όμως, και την καταλαβαίνω γιατί δεν το επιδίωξε, γιατί λέει είναι τεράστια ευθύνη να μην αδικήσεις κανέναν, ούτε τους γραμματείς του σχολείου, ούτε τη γραμματεία, ούτε το καθαριστικό προσωπικό, ούτε τους εκπαιδευτικούς. Κανέναν, ούτε τους γονείς, ούτε τους μαθητές, από τον πρώτο στον τελευταίο, κανένα. Ο σεβασμός προς τους άλλους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, και αυτούς που βρίσκονται πιο ψηλά στην ιεραρχία από εμάς και ειδικά αυτούς που βρίσκονται χαμηλότερα στην ιεραρχία την εργασιακή από εμάς, είναι αυτός που δείχνει το ποιόν, μας ως άνθρωποι. Είναι άλλο πράγμα να βάζεις όρια και να είσαι αυστηρός στο να γίνει σωστά η δουλειά σου, και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να είσαι μειωτικός, να είσαι προσβλητικός, στην ουσία να κάνεις εμετό πάνω στους υφισταμένους σου, τα κομπλεξιλίκια σου και τα δικά σου θέματα. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι ανθρωπάκια. Και όσοι βρίσκεστε σε παρόμοια θέση και δεν έχετε την οικονομική ευχέρεια να πάτε σε ψυχολόγο, ψάξτε στο κανάλι το βίντεο που λέει για τις δωρεάν παροχές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρο και Ελλάδα, και το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μου, theklapetridou.com. Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα σου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκεί που βρίσκεσαι. Είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο, είναι ένα μήνυμα δυνατό. Αρκετοί άνθρωποι θα ταυτιστούν και θα πούν δεν είμαι μόνο εγώ που το περνάω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι μόνο εγώ που είμαι τρόποντινά καταδικασμένη να νιώθω κατώτερη από τους άλλους ή να περνάω αυτό το μαρτύριο. Επαναστατήστε. Σηκώστε κεφάλι και μην τους επιτρέπετε να σας μειώνουν. άνα πας στο καλό. Και όντως η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές. Και εμείς θέλουμε και επενδύουμε σε καλές επιστροφές στο μέλλον. Φιλιά.